Καλημέρα κύριε Τζίμα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ για την ανταπόκριση σε αυτό. Βεβαίως έχουμε και τις πυρκαγιές, αλλά με έναν τρόπο το πώς λειτουργούμε στις πυρκαγιές μπορεί να δείχνει πώς λειτουργούμε στις μεγαλύτερες πυρκαγιές που είναι στα εθνικά θέματα. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Υπάρχει ένα σχέδιο, υποθέτω, στα εθνικά, το οποίο δεν το γνωρίζουμε, το υποψιαζόμαστε πια. Μάλλον δεν το γνωρίζει ούτε η κυβέρνηση και σίγουρα δεν το γνωρίζει η Βουλή. Ο κύριος Μητσοτάκης πέτυχε μετά την εκλογική του νίκη να στείλει μακριά από το Υπουργείο Εξωτερικών τον κύριο Δένδια, με τον οποίο οι σχέσεις του ήταν τεταμένες. Και πλέον ο πολύ στενός δικός του κύκλος διαχειρίζεται τα ζητήματα μέσα σε ένα περίγραμμα που λέει, πριν ακόμα πάμε στο τραπέζι. Φανταστείτε δηλαδή να είχαμε και κανένα πραγματικό θερμό επεισόδιο τι θα συνέβαινε, ότι και η κυριαρχία μας μπορεί να είναι μειωμένη και ότι έχουμε διάφορα ζητήματα προς επίλυση, όχι μόνο την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ πλέον. Άρα πηγαίνουμε σε μια συζήτηση έχοντας κάνει μερικά βήματα, κάποια στιγμή τα είχαμε μετρήσει ως 3,5, δεν έχει πολύ σημασία αυτό, προς την πλευρά της Τουρκίας. Δεν είναι πολύ ευίωνο αυτό. Mm-hmm. Αν παρόλα αυτά, και κάνω μια υπόθεση εργασίας, αυτά τα 3,5 και βήματα που λέτε προς την πλευρά της Τουρκίας δεν έχουν αποτέλεσμα, δεν καταλήξει για τον X λόγο το τραπέζι, ακόμη και με υποχρεωτικότητα δεν έρχεται πιο κοντά, ερώτηση που δεν την έχω κάνει αλλού, το ενδεχόμενο θερμής αναμέτρησης, κάτι που δεν μας περνάει από το μυαλό, δηλαδή αν ακόμη και με υποχρεωτικότητα δεν καταλήγεις κάπου, δεν μπαίνει από την άλλη πόρτα το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης. Αυτό επί της αρχής είναι ορθό. Και αυτό ήταν και ο λόγος που ο Γεώργιος Παπανδρέου τότε τη δεκαετία του 60 είχε αρνηθεί συνομιλίες για το Κυπριακό με τον ομόλογό του στην Τουρκία. Αλλά το ενδεχόμενο μιας αναμέτρησης με την Τουρκία ή τέλος πάντων μιας πραγματικά σοβαρής έντασης έχει και μια άλλη πιθανή αιτία πραγματοποίησης για την οποία και αν δεν προετοιμαζόμαστε καθόλου και εθελοτυφλούμε. Αυτή τη στιγμή η αρχιτεκτονική ασφάλειας ή ανασφάλειας στην πραγματικότητα, αν θέλετε, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, έχει ως βασικό τοποτηρητή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Σε ένα σενάριο δομικού μετασχηματισμού σε πλανητική κλίμακα, άρα και στην Ανατολική Μεσόγειο, στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν πολύ μικρότερη ισχύ και πολύ μικρότερη παρουσία από αυτή που έχουν σήμερα, ο βασικός παράγοντας διασφάλισης αυτής της όποιας ισορροπίας μεταξύ των δύο κρατών εκλείπει και μπαίνουν άλλοι παράγοντες στη μέση, οι διμερείς σχέσεις και η ισορροπία ισχύω σε διμερές επίπεδο, η Ρωσία, η Κίνα, άλλες περιφερειακές δυνάμεις. Αυτά είναι ενδεχόμενα τα οποία μπορεί να δούμε τα πολύ επόμενα χρόνια. Δεν μιλούμε πια για βάθος δεκαετιών, μιλούμε για βάθος ετών. Μπορεί στο τέλος του 23 ο πόλεμος στην Ουκρανία να έχει κρυθεί οριστικός. Για πολλούς έχει κρυθεί ήδη, αλλά τέλος πάντων να έχει κρυθεί πέραν πάσης άρνησης και αμφιβολίας. Γι' αυτό το ενδεχόμενο η ελληνική πολιτική δεν έχει κανένα εναλλακτικό σχέδιο. Φοβάμαι ότι θα θυμίζουμε τους Βιετναμέζους κατά την αποχώρηση των Αμερικανών από το Νότιο Βιετνάμ σε ό,τι αφορά το κατεστημένο μας. Το κρατώ αυτό που λέτε. Θέλω να μείνω λίγο όμως στο σήμερα. Για σας είναι προφανές ότι ο αμερικανικός παράγοντας και από την Ευρώπη, ίσως με συνεπικουρούμενος από το γερμανικό, είναι αυτοί που πιέζουν, ιδίως μετά τις ταυτόχρονες εκλογές σε Άγκυρα και Αθήνα, σε Ελλάδα και Τουρκία, για μια διευθέτηση. Ναι, ναι, σαφώς. Θέλει ισχυρή και ήσυχη την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Προσπάθησε να ανατρέψει τον Ερντογάν με πραξικόπημα πρώτα, απέτυχε. Με εκλογές δεύτερον, απέτυχε. Κατανοεί ότι πρέπει να ζήσει με τον Ερντογάν και ίσως και με τον Ερντογανισμό για πολλά χρόνια ακόμα. Άρα και μέχρι νεοτέρας, μέχρι δηλαδή το μαστίγιο να ξαναγίνει, αν μπορεί να ξαναγίνει, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο,
αρκετά ισχυρό, μένει το καρότο από πλευρά ΣΥΠΑ. Πρέπει να δελεάσουν τον Ερντογάν. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα του τα δώσουν όλα, αλλά πρέπει να τον δελεάσουν. Και θέλει και ο Ερντογάν κάτι τέτοιο. Θέλει μια σχετική ηρεμία στο μέτωπό του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στοιχείο αυτής της διαπραγμάτευσης είναι και η Ελλάδα. Αλλά όπως είχαμε συζητήσει και άλλη φορά, ή μάλλον ο ελληνισμός, όχι μόνο η Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, και όπως είχαμε πει και άλλη φορά και μαζί το είχαμε συζητήσει, αν δεν κάθεσαι ποιήσεις όρις στην καρέκλα, σε ένα τραπέζι, θα βρεθεί στο πιάτο. Λοιπόν, ο ελληνισμός αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να βρεθεί στο πιάτο αυτή τη διαπραγμάτευση και ας νομίζει ότι κάθεται στο τραπέζι. Ήδη η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία γίνεται συντεταγμένες για τους νατοϊκούς χάρτες και επομένως σε συνδυασμό και με τη νέα εκδοχή του «Η Κύπρος κείται μακράν» που έχει υποθεί το καλοκαίρι του 20, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου πλέον είναι μια πολυτέλεια σχεδόν να τα συζητάμε. Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος είναι υπό διαπραγμάτευση, είναι προφανές αυτό. Η κυριαρχία είναι υπό διαπραγμάτευση, άρα ή έστω τμήματα αυτής. Επομένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιδεώδη συσχετισμό, έχουν το δικό τους δεδομένο άνθρωπο στην Αθήνα και έναν εταίρο δύσκολο μεν στην Άγκυρα, ο οποίος όμως θέλει να διαπραγματευτεί. Γιατί ΣΥΠΑ νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή προκειμένου να κλείσουν μια, ή να επιδιώξουν να κλείσουν μια συμφωνία πακέτο. Αν δεν κλείσει, κατά τη γνώμη μου δεν θα κλείσει εξαιτίας ενός μαξιμαλισμού του Ερντογάν. Και όχι δικού μας μαξιμαλισμού κατά τις δεξαμενές σκέψεις ώρα ΕΛΙΑΜΕΠ ότι είμαστε μαξιμαλιστές. Αν έχεις επαρκή χρηματοδότηση, γίνεσαι αυθεντία πανεύκολα, ό,τι και αν λες ή γράφεις. Και το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει καλούς πόρους και από πολλές πλευρές. Μάλιστα. Όμως εγώ θέλω να επιμείνω λίγο και σας παρακαλώ πάρα πολύ, ιδίως μετά τη συνέντευξη Πρωθυπουργού. Φαίνεται ότι έχει αλλάξει λίγο η ταχύτητα των εξελίξεων. Έχει αλλάξει, δεν ξέρω, θα το δούμε. Στη Θεσσαλονίκη σας έρχονται το Σεπτέμβριο τελικώς, όπως διευκρινίστηκε. Μάλλον το κατάλαβαν τον Οκτώβριο να συμπέσει 100 χρόνια τουρκική δημοκρατία, σπίτι και μάλ, αλλά και πάλι στη Θεσσαλονίκη είναι, δεν αλλάζει αυτό. Σας έρχεται η κοινή επιτροπή, μάλλον παρόντων των δύο υπουργών εξωτερικών και ενδεχόμενως των δύο ηγετών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, το είπατε εσείς ευθέως. Η Κύπρος, δύο μέρες πριν την επέτειο εισβολής και κατοχής, είναι δυνατόν να βγαίνει εντελώς εκτός κάδρου ο ζήτημα που σκιάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Με συγχωρείτε, η Κύπρος πληρώνει τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες την ελληνική πολιτική παρέμβαση της Χούντας, της αμερικανοκίνητης Χούντας στην Κύπρο. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τώρα δεν είδα, δεν ξέρω, δεν με απασχολεί. Κοιτάξτε, στην Κύπρο είχαμε και την ασχήμια της τωρινής προεδρίας και κυβέρνησης να καταθέσει στεφάνι τον τάφο των πεσόντων προεξοπηματιών. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι όταν παίρνεις ένα δρόμο του να τρέξεις προς τον παλαιό σου δήμιο, θα κάνεις και πολλές ασχήμιες στο πλαίσιο αυτής της πορείας. Λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση αισθάνεται ανεξέλεγκτη. Δεν έχει αντιπολίτευση. Είναι αμφίβολο εάν η ηγεσία η οποία θα εκλεγεί στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει θέσεις οι οποίες μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση στα εθνικά θέματα την κυβέρνηση. Το κοινάλ δεν υπάρχει σε αυτό το τομέα και δεν υπάρχει όχι γιατί δεν βγάζει ανακοινώσεις, αλλά γιατί και το ίδιο το κοινάλ αποδέχεται ως όριο της πολιτικής του την Ουάσιγκτον. Μπορεί να λες ό,τι θες, να είσαι και τουρκοφάγος σε επίπεδο χαρτοπολέμου. Αν αποδέχεσαι όμως ότι το όριο της πολιτικής σου είναι το ΝΑΤΟ, ο δυτικός κόσμος, ο λεγόμενος, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι χαρτοπόλεμος. Άρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αισθάνεται ότι δεν έχει κανέναν ο οποίος να την ελέγχει και ο οποίος στην πραγματικότητα να πρεσβεύει μια άλλη πολιτική. Ενδεχομένως ένα κομμάτι της ακραίας δεξιάς, αλλά αυτό τη βολεύει και γιατί είναι ελεγχόμενα και αυτά τα κόμματα, αλλά και γιατί τη βολεύει πάρα πολύ ένα δίπολο δεξιάς ακροδεξιάς. Επομένως, με την παρότρινση και των συγκεκριμένων ξένων δυνάμεων στις οποίες αναφερόμαστε,
Έχω την αίσθηση ότι θέλει να τρέξει και να κλείσει ζητήματα πατώντας σε ένα ορισμένο κλίμα το οποίο δεν υπάρχει παρεπιπτόντως. Δηλαδή υποτίθεται ότι το κλίμα με την Τουρκία έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά, αλλά η Τουρκία δεν έχει αλλάξει σε τίποτα μετά τους σεισμούς την αναθεωρητική της πολιτική. Ίδια μένει. Μάλιστα. Κάζους Μπέλι ισχύει. Και προτείνει και να το τονίζει σε κάθε περίπτωση. Κάζους Μπέλι ισχύει. Τουρκολιβικό ισχύει. Γαλάζια πατρίδα ισχύει. Γαλάζιοι εθέρες ισχύουν. Αποστρατητικοποίηση των νησιών ισχύει. Εννοώ ως αιτιάσεις της. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Η αλήθεια είναι αυτή. Α, έχει αλλάξει. Έχουν κοπεί οι πτήσεις το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο. Βεβαίως έχουν κοπεί και οι δικές μας οι πολλές, πολλές. Ναι, και θα πρέπει να αντιληφθούμε κάποτε τη διαφορά μεταξύ κινήσεων τακτικής και στρατηγικής. Η στρατηγική είναι εκεί. Οι τακτικές κινήσεις φυσικά προσαρμόζονται μέσα στον χρόνο. Δεν υπάρχει καμία χώρα, όσο εχθρική και αν είναι, υπάρχει στιγμή της κλιμάκωσης και της αποκλιμάκωσης. Η στιγμή της όξυνσης και της ύφεσης. Η στιγμή που εντείνονται οι άμυνές σου και που παραπλανούνται οι άμυνές σου. Το θέμα είναι ότι εσύ οφείλεις να βλέπεις τη στρατηγική. Και όπως πολύ σωστά είπατε, η στρατηγική αναθεωρητική της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Κύριε Τζίμα, επειδή δύσκολα θα πιστέψει κανείς ότι ακόμη και σε αυτή την Ελλάδα του 2023 υπάρχει πολιτική ηγεσία πρόθυμη να παραδώσει σκληρό πυρήνα κυριαρχίας, εγώ θέλω να σας κάνω μια άλλη υπόθεση εργασίας, εκτός αν έχετε άλλη γνώμη εσείς. Η υπόθεση εργασίας είναι σε συνδυασμό με αυτό που είπατε, ότι οι Αμερικανοί έχουν ένα δίστροπο συνομιλητή σύμμαχο, την Τουρκία, αλλά δεν θέλουν να τα πάρει κιόλα. Πώς σας φαίνεται το αφήγημα «δεν ακουμπάς το αρχιπέλαγος του Αιγαίου», ούτε για αστείο, διότι δεν υπάρχει κανένα στην ελληνική πολιτική ηγεσία που να δεχτεί μια υποχώρηση. Αλλά έλα να συζητήσουμε για τα κοιτάσματα νοτίως, νότιο-ανατολικά και νότιο-δυτικά του Καστελορίζου, στον άξονα Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Κύπρος, με τις αναμονές των 28 μεσημβρινό από την τμηματική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Κοιτάξτε, η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, με κάποιο είδους συνεκμετάλλευση, έχει τεθεί στο τραπέζι. Ωραία, αλλά το Αιγαίο το Αιγαίο θα σας λοιπόν, πω, πλην της Θάσου δεν φαίνεται να έχει κοιτάσματα. Τα επίδικα είναι νοτίως του Καστελορίζου και προς τα δω. Πώς θα σας φαινόταν? Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητείτε. Α. Το ζήτημα είναι εάν συζητείτε μόνο αυτό ή μήπως υπάρχει και προσπάθεια να κατευναστεί η Τουρκία με το επιχείρημα ότι εντάξει, μείωσε και η Ελλάδα το στρατιωτικό της αποτύπωμα στα νησιά του Αιγαίου με κάποιες μεταφορές όπλων στην Ουκρανία. Δηλαδή δεν θα μου έκανε εντύπωση πλέον στο τραπέζι να υπάρχει και αυτό. Δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε ότι προχωρούμε σε μία μήνυ έστω αποστρατιωτικοποίηση, αλλά και όταν μεταφέραμε όπλα όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε και δεν έχει διαψευστεί και από μονάδες του Αιγαίου, νησιών του Αιγαίου, δεν ξεσηκώθηκε κανείς στην Ελλάδα. Μπορεί να συνεχιστεί με έναν τρόπο αυτή η διαδικασία και άρα η Τουρκία ενδεχομένως να προβεί σε κάποιες δίθεν αντίστοιχες κινήσεις. Άρα για σας είναι μια προδιαγεγραμμένη πορεία που στο βάθος κήπος μπορεί να έχει Χάγη και με τι χαρακτηριστικά? Η Χάγη νομίζω ότι εάν κολλήσει και δεν έρθει, δεν θα έρθει λόγω του τουρκικού μαξιμαλισμού. Δηλαδή οι Τούρκοι προσπαθούν να μασύρουν στη Χάγη, νομίζω, και εάν τη θέλουν, το βαθμό που τη θέλουν και για θέματα κυριαρχίας. Το οποίο όπως αντιλαμβανόμαστε, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση είναι, ελπίζω, αδύνατο να το δεχτεί. Αν λοιπόν εκτιμώ δεν πάμε στη Χάγη, θα είναι για αυτό. Διότι θα καταλάβει κάποια στιγμή η παρούσα κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι θα στήσουν μια παγίδα που θα πούν: ωραία, αφού κάνατε όλα τα άλλα, τις άλλες παρηγορίες, κάνουμε και εμείς μια. Δεχόμαστε να πάμε για την ΑΟΣ στη Χάγη των νησιών, αλλά να δούμε ποια είναι τα νησιά. Οπότε εκεί θέλω να πιστεύω ότι
Εάν γιατί θα μου κάνει εντύπωση ξαφνικά, δεν βλέπω γιατί η Τουρκία, η οποία αρνείται επί δεκαετίες να στείλει τη μία διαφορά στη Χάγη, θα το δεχτεί ξαφνικά. Λοιπόν, ελπίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη εκεί το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει το αξεπέραστο, ότι θα τραβηχτεί πίσω και δεν θα βρεθούμε μπροστά σε τέτοιες δυσχερείς εξελίξεις. Λέει ο φίλος ο Ανέστης, καλημέρα κύριε Τζίμα. Να εικάσουμε οι περισσότεροι ότι αυτό που φαίνεται να κλειδώνει είναι παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή του Καστελοριζού. Δεν μπορώ να εικάσω, διότι δεν είμαι μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όμως όταν ξεκινάς μιλώντας ακόμη και για μειωμένη κυριαρχία, σίγουρα έχει συμπεριλάβει και μειωμένα εν δυνάμει κυριαρχικά δικαιώματα, και αυτή είναι η πιο προφανής περιοχή για να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα με μια λογική αλληλουχία, κανείς σκέφτεται ότι αυτή είναι η πιο λογική και εδώ που τα λέμε και η πιο ανεκτή εξέλιξη από όλα τα σενάρια τα οποία μπορεί να σκεφτεί στην παρούσα στιγμή. Από την άλλη, όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση, σε αυτό είστε από τους ειδικούς, είναι δυνατόν να ξεκινάς με ομολογία ετοιμότητας των όποιων υποχωρήσεων? Προφανώς και όχι, και άρα δύο τι να συμβαίνουν. Ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας τραγικός διαπραγματευτής, ή και η διαπραγμάτευση είναι μέσω άλλων διάβλων πιο προχωρημένη από όσο ξέρουμε και έχουμε μια προετοιμασία κοινής γνώμης ελληνικής. Άρα για σας ο βαθύτερος... Και μάλιστα θα έλεγα όχι μόνο της κοινής γνώμης γενικώς, όσο και της εσωκομματικής. Διότι μην ξεχνούμε ότι η κυβέρνηση έχει 156-157 βουλευτές. Δεν έχει μία τόσο μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα ενδεχομένως, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να προετοιμάσει και το εσωτερικό του ακροατήριο για να δει και ταυτοχρόνως να δει εάν υπάρχει πιθανότητα, εφόσον προβεί σε ορισμένες παρεχωρήσεις, να πέσει από την κυβέρνηση. Ακούστε, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, από την άλλη κύριε Τζίμα, πόσο είναι εκτός πραγματικότητας η άποψη που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός ότι υπήρξαν και πολλοί που κάναν καριέρα με υπερπατριωτισμό στην Ελλάδα, απολύτως, πολιτική και δημοσιογράφη. Ανήκει σε αυτούς, έκανε, είπε, θυμίζω ότι ήταν Μακεδονομάχος ο κ. Μητσοτάκης μέχρι τις εκλογές. Εννοείται ότι κάνουν πάρα πολύ καριέρα με υπερπατριωτισμό και συνήθως οι υπερπατριώτες τελικώς αποδεικνύονται το ακριβώς αντίθετο. Αλλά εδώ δεν είναι θέμα υπερπατριωτισμού. Είναι θέμα απλής λογικής. Πρώτον, ποιο κράτος δέχεται να μειώσει την κυριαρχία του χωρίς να έχει προηγηθεί πόλεμος τον οποίο να έχει τηθεί? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον. Δεύτερον, γιατί να μειώσουμε την κυριαρχία μας? Ασκούμε κάποιο είδους παράνομη κυριαρχία? Να δεχτώ ότι μπορεί κανείς να θέσει το ζήτημα της ασυμφωνίας χωρικών υδάτων και εναερίου χώρου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, πράγματι. Υπάρχουν νομικά επιχειρήματα από εδώ και από εκεί. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αυτή τη δήλωση για να μας προετοιμάσει για τον εναέριο χώρο. Λοιπόν, επομένως, εδώ δεν είναι θέμα υπερπατριωτισμού. Είναι το απλό ζήτημα ότι όταν είτε έχεις κλείσει υπογείως μια διαπραγμάτευση με τρόπο αντιδημοκρατικό, με μυστική διπλωματία, είτε πηγαίνεις σε μια διαπραγμάτευση στέλνοντας το μήνυμα «και κυριαρχία είμαι διατεθειμένος να δώσω», όπως και όταν αλλάζεις μια εθνική γραμμή ερήμη της Βουλής και της κυβέρνησης, από μόνη διαφορά πάμε στην κύρια διαφορά, εκεί δεν μπαίνεις με σοβαρούς όρους, με σοβαρούς από εθνικής απόψεως όρους, στην εν λόγω συζήτηση. Άρα για σας το ότι είναι η κύρια διαφορά η έκφραση σημαίνει ότι έχει ανοίξει το καπάκι συζήτησης και για άλλες διαφορές, κάτι που μα δεν είναι αυτονόητο. Μάλιστα. Δεν μιλούμε εδώ για ένα φραστικό λάθος, το λέει συστηματικά ο Πρωθυπουργός και το λέει με εντυνόμενο τρόπο μετά τις εκλογές. Σωστή παρατήρηση αυτή. Δεύτερο ζήτημα. Στην ίδια συνέντευξη χαρακτήρισε την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ γεωπολιτικό πολιτικό θέμα.
τη συμμερίζετε, την άποψη, ή θεωρείτε ότι και εδώ έχουμε μετατόπιση από την πάγια γραμμή ότι είναι νομικής φύσεως διαφορά με την Τουρκία? Αντικειμενικά υπάρχει μετατόπιση. Κοιτάξτε, όλα τα νομικά ζητήματα, αν τα συλλάβουμε αφαιρετικά, είναι και πολιτικά, και όλα τα ζητήματα διεθνούς δικαίου είναι και διεθνοπολιτικά. Χαίρομαι πολύ. Δεν νομίζω όμως ότι ο Πρωθυπουργός προέβη σε μια επιστημολογικού χαρακτήρα παρατήρηση. Δεν μιλάει σε ένα ακαδημαϊκό επίπεδο. Μιλάει σε ένα επίπεδο εφαρμοζόμενης πολιτικής. Το γεγονός ότι σε μια συνέντευξη πολύ καλά προετοιμασμένη, δεν θέλω να πω προβαρισμένη, θα πω πολύ καλά προετοιμασμένη, επέλεξε να τροποποιήσει το λόγο του, και από εκεί που λέγαμε εμείς ως χώρα όλα μας τα ζητήματα λύνονται βάσει του διεθνούς δικαίου, πλέον να πει το ζήτημα της ΑΟΣ, που είναι ένα σκληρά νομικό ζήτημα παρεπιπτόντως, είναι διεθνοπολιτικό, προφανώς δεν είναι τυχαίο. Θέλει να πει, μπορεί να έχουμε εμείς δίκιο, αλλά ρε παιδιά, ο διεθνής συσχετισμός δεν μας επιτρέπει να πάρουμε όσα νομίζουμε ότι μπορούμε να πάρουμε, ότι δικαιούμαστε να πάρουμε, θα πάρουμε κάτι το λιγότερο. Θέλω όμως να ξαναπώ το εξής, κατά την ήμουν και παραμένω της άποψης, το έχουμε ζητήσει και μαζί, ότι το μικρότερο από τα προβλήματά μας με την Τουρκία είναι η ΑΟΣ. Όταν κάποιος σου αμφισβητεί την κυριαρχία σου σε μερικά από τα πιο μεγάλα σου νησιά, η ΑΟΣ είναι το μικρότερο πρόβλημα που έχεις με τον γειτονά σου. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η χρήση δημοσιογραφικά της έκφρασης απομείωση, είμαι πολύ προσεκτικός στο πώς το διατυπώνω, κυριαρχίας ως συνέπεια, δεν είναι μια έξυπνη χρήση έκφρασης? Απομείωση κυριαρχίας σημαίνει σαν ασκούμε φουλ την κυριαρχία μας υπέρ του δέοντος και κάτι πρέπει να αφαιρέσουμε. Σαν να είμαστε όχι 12 μίλια, 13 μίλια τα χωρικά ύδατα. Λέω παράδειγμα έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος. Ιδάλλως δεν θα έλεγες απομείωση κυριαρχίας, θα χρησιμοποιούσες μείωση κυριαρχίας. Η έκφραση απομείωση σημαίνει ότι είσαι τόσο κυριαρχικός που έχεις υπερβεί και κάποιους κανόνες. Κάνω λάθος? Υπάρχει μία άποψη, κατά γνώμη μου, δεν κάνετε λάθος. Υπάρχει μία άποψη η οποία συνδέει την μητσοτακική δεξιά, και όχι μόνο τη μητσοτακική, αλλά σίγουρα τη μητσοτακική δεξιά, και ένα τμήμα της ανανεωτικής αριστεράς και του αριστερισμού, που λέει ότι το Αιγαίο είναι όντως μια ειδική περίπτωση και είναι ελληνικός εθνικισμός η διεκδίκηση των 12 μιλίων. Κατά τη γνώμη μου έχουμε να κάνουμε με αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να το πει ακόμη έτσι. Νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την άποψη, όπως και η αδερφή του, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, και στην πραγματικότητα και ο πατέρας τους, που θεωρούσε και θεωρεί ότι αυτά είναι μαξιμαλισμοί, παύλα, εξαλωσύνες ενός κομματιού του λαού, ας πούμε, του πολιτικού σχεδίου. Και ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε προς το Αιγαίο, και αυτό είναι το μυστικό, υπάρχει αντικειμενικά, αυτό πιστεύω ότι θεωρούν, ότι αντικειμενικά υπάρχει ένα είδος συνδιαχείρισης, όχι μόνο εν δυνάμει ως προς την ΑΟΣ και ως προς την άσκηση κυριαρχίας. Δηλαδή ότι ναι ρε παιδιά, εντάξει, λέει το Διεθνές Δίκαιο 12 μίλια, αλλά όταν έχεις απέναντί σου την Τουρκία, κάτσε και λίγο ήσυχα και μην λες πολλά πολλά. Στο διατάφτα, κύριε Τζίμα, γιατί είμαστε στο καλοκαίρι, η Ραστόνη πιάνει. Κατά τη γνώμη σας, ο πολίτης λοιπόν, επειδή υπάρχει ένας καταιγισμός ορίμαγδος, εκφράσεων, διατυπώσεων, ορολογιών, σε δουλειά να είμαστε, και αναλύσεων, έχουμε ξεφύγει πια από τις ίσες αποστάσεις να τα βρούμε, έχουμε πάει σε χαρακτηρισμούς που δημιουργούν ορισμένες απορίες. Αν είμαστε τόσο ισχυροί και με τόσο ισχυρό πλέγμα συμμαχιών, τι μας, αναρωτιέμαι, μας βάζει στη θέση να λέμε ότι είμαστε έτοιμοι και για κάποιες υποχωρήσεις? Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Θα καθίσεις ισότιμα σε ένα τραπέζι εφόσον στηρίζεις αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώμη σας, τι θα πρέπει να έχει καθαρό ο πολίτης σύμφωνα με τη δική σας οπτική, γιατί το ξέρετε αυτό, επικοινωνιακά θα υπάρξει ένας υπερπληθωρισμός το επόμενο διάστημα από άρθρα και αναλύσεις που θα μας μπερδεύουν,
με ορολογίες, σημειολογίες και πάει λέγοντας. Ποιο θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να είναι το καθαρό πεδίο στην εικόνα του? Ότι ο κόσμος ο οποίος μεταβάλλεται δεν θα συμπαρασύρει και την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Και εκεί, εάν έχουμε οριμότητα και τις κατάλληλες πολιτικές δυνάμεις, μπορεί να διασωθούμε ακόμη και να ευημερίσουμε. Αν όχι, θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Άρα για σας είναι εξέλιξη, είναι μια δυναμική εξέλιξη. Έρχεται. Είναι αδύνατον να υπάρξει παγκόσμια αντιπαράθεση η οποία δεν θα συμπεριλάβει την Ανατολική Μεσόγειο, άρα και τον ελληνισμό. Θέμης Τζιμάς, θέλω να τον ευχαριστήσω, δεν τον ταλαιπωρήσω άλλο. Σήμερα είχαμε δύο διακοπές. Δυστυχώς, ναι, αλλά νομίζω ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιμά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.